Ρομπέρ, θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα και να μοιραστείς μαζί μας απόψη για το πώς ανταποκρίνεται στο νέο περιβάλλον αυτό, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, στις νέες ανάγκες των καταναλωτών, η ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ο κλάδος μας, λοιπόν, την επόμενη μέρα για να είναι έτοιμος να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών? Ευχαριστώ, Ελίνα, για την ερώτηση. Είμαι καινούριος σε αυτή την ελληνική αγορά. Το πρώτο πράγμα που είδα όταν ήρθα εδώ είναι, βεβαίως, η υποασφάλιση. Υποασφάλιση γιατί? Ποιος φταίει? Φταίμε εμείς, σαν ασφαλιστές. Φταίει ο κόσμος, φταίει η κοινωνία. Εγώ πιστεύω πως έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και σε έναν κόσμο που αλλάζει σήμερα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Ο κόσμος αλλάζει και εμείς πρέπει να δουλέψουμε στο τι και στο πώς. Το τι είναι τι καλύπτουμε. Τι καλύπτουμε? Πρέπει να ξανακάνουμε όλο και περισσότερο την δουλειά του ασφαλιστή, να προστατεύουμε, protection. Όχι μόνο επενδυτικά προϊόντα, αλλά να κοιτάξουμε τις ολικές ανάγκες των ανθρώπων, να γνωρίζουμε καλύτερα τον κόσμο, να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και να χτίσουμε λύσεις, όχι μόνο προϊόντα, λύσεις, σαν διευθυντής ορχέστρας, για να βάλουμε ό,τι χρειάζεται ο καταναλωτής 360 μοίρες. Βέβαια, το ασφαλιστικό προϊόν στο κέντρο, αλλά πώς μπορούμε να ευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι το βασικό. Και αν καταλάβουμε πραγματικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, σαν ασφαλιστική αγορά, σαν πλέγερος αυτής της αγοράς, θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε ένα ρόλο όλο και περισσότερο μεγάλο σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία που μας χρειάζεται πραγματικά. Οι αβεβαιότητες είναι όλο μεγαλύτερες. Και στο πώς, το πώς είναι σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να παίρνω 60 σελίδες χαρτί στο σπίτι μου, δεν θέλω να διαβάζω πράγματα γραμμένα με χαρακτήρα 8 και δεν έχω πια όρεξη να κάνω ένα μεταπτυχιακό για να καταλάβω τι αγοράζω. Πρέπει να καταφέρουμε σε μια σελίδα να δίνουμε πώς μπορούμε να ασφάλεια σαν απλώς ένα κόστος υποχρεωτικό για το αυτοκίνητο. Μπορούμε και πρέπει να επικοινωνήσουμε όλο και περισσότερο όλοι μαζί, γιατί το συμφέρον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι κοινό, έχουμε όλοι το ίδιο συμφέρον, είναι να μεγαλώσουμε αυτή την τόρτα που είναι ακόμα μικρή και που έχει φοβερές προοπτικές. Το τι και το πώς, εκεί που να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν αγορά. Αυτό νομίζω. Ευχαριστώ. Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες, καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες που παρουσιάζονται και αλλάζουν καθημερινά. Πώς θα βλέπεις να αλλάζει η τεχνολογία τον κλάδο μας? Θα ήθελες να μας δώσεις κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα? Βεβαίως. Η τεχνολογία πρώτα απ' όλα είναι η πιο μεγάλη αλλαγή στον κόσμο μας και η ασφαλιστική αγορά άργησε να υλοποιήσει όλα τα εργαλεία που υπάρχουν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα ασφαλιστικά προϊόντα. Βασικά, η τεχνολογία δεν είναι σε ανταγωνισμό με τον άνθρωπο. Εμείς πουλάμε εμπιστοσύνη, πουλάμε προστασία και ο άνθρωπος θα είναι πάντα στο κέντρο. Αλλά η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να είναι καλύτερος άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο πολιτής, ο ασφαλιστής να είναι πιο παραγωγικός, να ξέρει καλύτερα τον πελάτη με τεχνολογία, με CRM, με εργαλεία που του δίνουν δυνατότητα να ξέρει τα πάντα για τον πελάτη, για τις ανάγκες του πελάτη. Αλλά σημαίνει και μια πιο εύκολη καθημερινότητα για τον υπάλληλο της ασφαλιστικής εταιρείας και σημαίνει και για τον πελάτη μια εμπειρία πολύ πιο απλή. Για να καταφέρουμε να μειώσουμε την υποασφάλιση, αν κάνουμε όλες τις διαδικασίες μας πιο εύκολες χάρη στην τεχνολογία, θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να γίνουμε όπως άλλες industry έχουν κάνει μέχρι τώρα, που τελικά αυτό που μετράει δεν είναι η τιμή που αγοράζω, αλλά πώς αγοράζω, πόσο εύκολο είναι να φτάσω από τη στιγμή που χρειάζομαι κάτι μέχρι τη στιγμή που αγοράζω ένα προϊόν. Η τεχνολογία λοιπόν πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξέρει καλύτερα τον άλλο άνθρωπο. Το Know Your Customer, που είναι ένα τυπικό σήμερα, ένα regulatory requisite, πώς μπορούμε και σαν ασφαλιστικές εταιρείες να το χρησιμοποιήσουμε θετικά για να είμαστε πιο δίπλα από τον πελάτη. Λοιπόν, η τεχνολογία για μένα είναι εκεί που θα γίνει η πραγματική μάχη του μέλλοντος και πρέπει να επενδύσουμε όλοι μαζί σε αυτό
για να τη χρησιμοποιήσουμε και να προχωρήσουμε σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει εντελώς. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα, στο τι προσφέρουμε. Χάρη στην τεχνολογία, ο κόσμος αλλάζει. Τα αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη. Εμείς αγοράζαμε ένα αυτοκίνητο και το ασφαλίζαμε παλιά. Τώρα όλο και περισσότερο παίρνουμε κάποιο αυτοκίνητο σε leasing και έχει την ασφάλιση μέσα. Αύριο τι θα γίνει? Δεν θα αγοράζουμε αυτοκίνητο και δεν θα νοικιάζουμε ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Θα αγοράζουμε μετακίνηση. Θα έχω ένα αυτοκίνητο για το Σαββατοκύριακο μεγάλο, να βάλω την οικογένεια, το σκύλο, όλα αυτά. Θα έχω ένα μικρό ηλεκτρικό για τη βδομάδα, θα έχω ένα ποδήλατο, θα έχω ένα μονοπάτινο ηλεκτρικό για να μετακινήσουμε στην πόλη. Γιατί όχι να σκεφτούμε χάρη στη τεχνολογία ένα συμβόλαιο που να καλύπτει το mobility σαν οικοσύστημα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να περάσουμε από το προϊόν, από το υλικό, από το κομμάτι, σε μια προστασία πολύ πιο συμπληρωματική για τον πελάτη, χάρη στη τεχνολογία. Είναι βεβαίως όλα αυτά πράγματα που θα προχωρήσουμε σταδιακά, αλλά ο κόσμος αλλάζει και η τεχνολογία μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να γίνουμε πολύ πιο δίπλα στον πελάτη, πιστεύω. Μία άλλη πολύ μεγάλη πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά είναι η συλλογή και η διαχείριση των δεδομένων. Τα data αποτελούν βασικό συστατικό της επιτυχίας για όλους τους κλάδους και βέβαια και για εμάς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο debate για το πώς όλα αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι κάτι, Ρομπέρτ, που θα μας απασχολήσει και στην επιτροπή που έχεις αναλάβει πρόσφατα ως πρόεδρος, την Επιτροπή της Ένωσης του Digitalization. Και λοιπόν και η διαχείριση των δεδομένων από τον ασφαλιστικό κλάδο, πώς θεωρείς ότι θα επηρεάσει τον καταναλωτή? Είναι κάτι που θα λειτουργήσει προς όφελός του ή όχι? Πρώτα απ' όλα, τα δεδομένα είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχει οποιαδήποτε εταιρεία. Όμως, πολλές εταιρείες δεν τα χρησιμοποιούν σωστά. Υπήρχαν και cowboys στην αγορά που κάνανε πολλές ζημιές και μετά που βάλανε στο μυαλό των ανθρώπων ότι δεν πρέπει να μοιράζονται δεδομένα γιατί θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον σου, και αυτό έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά. Όμως, το να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο πελάτης, για να φέρομαστε, για να του προσφέρουμε τα σωστά πράγματα στη σωστή στιγμή όταν τα χρειάζεται και να μπορούμε και να είμαστε δίπλα του, οποτεδήποτε είναι δυνατόν, είναι βασικό. Τα δεδομένα είναι πραγματικά κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Εμείς σαν ασφαλιστές πάντα είχαμε δεδομένα και η βάση, δηλαδή της δουλειά μας, είναι τα δεδομένα. Μόνο που δεν χρησιμοποιήσαμε αρκετά ακόμα τα δεδομένα του πελάτη σαν πελάτη. Χρησιμοποιούσαμε τα δεδομένα του πελάτη σαν ρίσκιο. Να καταλάβω πόσο αξίζει αυτό το ρίσκιο, αν πάθει τίποτα, αν δεν πάθει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε και να γίνουμε πολύ περισσότερο proactive, να χρησιμοποιούμε θετικά τα δεδομένα του πελάτη για να είμαστε δίπλα του. Και αυτό θα αλλάξει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι πολύ ισχυρό και πολύ καλό. Και αυτό πρέπει και να μας βοηθήσει να σεβόμαστε βέβαια τα δεδομένα και να δίνουμε θετικά μηνύματα στον κόσμο ότι σαν αγορά, εμείς σαν ασφαλιστική αγορά, θα προσέχουμε πάρα πολύ αυτό, με πολύ σεβασμό, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και να το επικοινωνήσουμε ότι είναι στο συμφέρον του πελάτη και το δικό μας και ολωνών να έχουμε στην διάθεσή μας τα δεδομένα όλων των πελατών διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή. Όταν μπαίνει ένας πελάτης σε ένα ασφαλιστικό γραφείο, το να ξέρω ότι έχει δύο παιδιά, ότι αγοράζει ένα σπίτι, ότι είχε ένα πρόβλημα με έναν ασφαλιστή πριν ένα χρόνο και να τα ξέρω real time, αυτή τη στιγμή, θα με βοηθήσει και να απαντάω σωστά σε αυτό που χρειάζεται. Λοιπόν, να περάσουμε από μία φάση που είχαμε δεδομένα, δεν ξέραμε πώς να χρησιμοποιήσουμε, σε μια φάση που είναι πραγματικά το κέντρο και ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε. Αυτό θα αλλάξει πραγματικά τη δουλειά μας σαν ασφαλιστές. Με τη τεχνολογία, ο ρόλος του ασφαλιστή πρέπει να πάει πιο πέρα από απλός ασφαλιστής και πρέπει να παίξουμε και ένα ρόλο στην πρόληψη. Πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο πριν γίνει κάτι, για να μην γίνει κάτι, εάν γίνει κάτι, για να καλύψουμε αυτό το κάτι και μετά. Και θα έχουμε πολύ πιο μεγάλο νόημα για την κοινωνία αν καταφέρουμε να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο πριν, αν γίνει κάτι και μετά, παρά μόνο να παίρνουμε λεφτά σαν ασφάλιστο και να πληρώνουμε λεφτά σαν ζημιά, σαν αποζημίωση. Και αυτό είναι βασικό, να μεγαλώσουμε εκεί που προσφέρουμε νόημα για τον καταναλωτή.